Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτο το Σεπτέμβριο από το τροχαίο ατύχημα στο Μαλιακό που στήχησε τη ζωή σε επτά μαθητέ από τη Φαρκαδόνα Τρικάλου. Το τραγικό συμβάν ήταν το σοβαρότερο από τα δεκάδε πολύ νεκρά τροχαία που γίνονταν κάθε χρόνο στο αποκαλούμενο φωνικό πέταλο του Μαλιακού, ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια τη εθνική οδού. Μέχρι το τέλο του έτου, η παλαιά εθνική οδό αποτελεί οριστικά παραλυθών, καθώ τα τελευταία δύο τμήματα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία προσεχώ. Συνολικά πρόκειται για την ανακατασκευή των 77,2 χιλιόμετρων της Εθνικής Οδού στο πέταλο του Μαλιακού από τον Άγιο Κωνσταντίνο έως τις Ράχες, όπου είναι μια πολύ ιστορία, ξεκίνησε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ο τότε υπεχόδε. Τα πρώτα 53,9 χιλιόμετρα του έργου παραδόθηκαν τμηματικά μέχρι το Σεπτέμβριο του 8, ενώ τα υπόλοιπα 23,3 χιλιόμετρα, δηλαδή η παράκαμψη τη Λαμία και τη Τηλίδα και των Ραχών, θα έπρεπε να ήταν έτοιμο το Σεπτέμβριο του 9 και το Σεπτέμβριο του 10. Δυστυχώ όμω τα προβλήματα δεν άρχισαν να φανούν και τι αρχέ του 10 τα έργα πάγωσαν λόγω τη οικονομική αδυναμία εταιρεία που τα είχε αναλάβει. Το Υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει σε υποκατάσταση τη εταιρεία, αλλά οι διαδοχικέ εκλογέ καθυστέρησαν τη διαδικασία. Η υπόθεση είναι πλάκη και το 2012 που πήρε όμως τελικά το πράσινο φως να συνεχιστούν τα έργα. Ο δρόμος αναμένεται να παραδοθεί, όμως τα έργα στο Μαλιακό δεν θα τελειώσουν. Το Υπουργείο Υποδομών πρόκειται να δημοπρατήσει μια εργολαβία σκούπα Προπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ για όλες τις υπολοιπόμενες εργασίες στο τμήμα Σκάρφη Αράχες και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου πρόκειται για ένα πλήθος μικρών και μεγάλων εργασιών κυρίως στο τμήμα Σκάρφη που παραδόθηκε ημιτελές το 2008.